Το μεγαλύτερο επίτευγμα για το 2018, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα, είναι ότι καταφέραμε να υποβάλουμε μέσα σε 3 ημέρες 166 φορολογικές δηλώσεις για όλα τα άτομα που βγαίναν στις δομές μας στην Θεσσαλονίκη. Και ο λόγος το οποίο είναι τόσο σημαντικό είναι γιατί ακριβώς συμβολίζει και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν σαν επόμενο βήμα για την ενεργητική πλέον ένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Τώρα όσον αφορά την ιστορία που με συγκίνησε, νομίζω ότι θα επιλέξω την ιστορία του παιδιού από τη Συρία που έφτασε από το κάμπ της Ράμας, 4 ετών, με σοβαρά προβλήματα όρασης και κατάφερε με την συντονισμένη προσπάθεια κρατικών φορέων και της κοινωνικής του λειτουργού από τη Solidarity Now να φοιτήσει στο νηπιαγωγείο της σχολής τυφλών που επαναλειτουργήσε μόνο και μόνο για να δεχτεί αυτό το παιδί. Η στιγμή που ήρθαν να το παραλάβουν από το σπίτι στη Σύνδο και να το πάνε στη δασκάλα του ήταν, νομίζω, αξέχαστη. Τώρα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ακόμη πιο εντατικά, ακόμη πιο δυναμικά ενδυνάμωση των ανθρώπων, των αναγνωρισμένων προσφύγων κυρίως που έχουμε στο ΕΣΤΙΑ και που είναι στο πρόγραμμα για πολύ καιρό, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να βγουν από τα προγράμματά μας με έναν τρόπο βίαιο, χωρίς να είναι έτοιμοι γι' αυτό. Οπότε αυτή θα είναι η πρόκληση.